Έχω έτσι τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Κρήτη TV και της εκπομπής τον κύριο Γιώργο Κιμούλη, έναν ηθοποιό ο οποίος όποτε του ζητηθεί να συμμετέχει σε κάποια ταινία ή οπουδήποτε αλλού, όποτε ζητηθεί τελικά η συνδρομή του, όλα τα φώτα πέφτουν πάνω του και γι' αυτόν τον λόγο τον έχουμε κι εμείς εδώ κοντά μας. Κύριε Κιμούλη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Τους λόγους θα τα πούμε όλα, τους λόγους για τους οποίους βρίσκεστε εδώ. Βεβαίως στο πλατό βρίσκεται και η κυρία Μαρία Σβολιαντοπούλου. Γεια έτσι, σας. Πολλές ιδιότητες, σεναριογράφος, ψυχολόγος. Ναι. Τελείται και χρέη σκηνοθέτη. Καμιά φορά αν χρειαστεί. Θα τα πούμε όλα. Και ο Αντώνης Ρενιέρης, σκηνοθέτης και αυτός. Ο λόγος που πρώτα θέλησα έτσι να παρουσιάσω τους καλεσμένους είναι για να μπείτε στο κλίμα και να σας πω ότι και ο κύριος Κιμούλης αλλά και τα υπόλοιπα δύο παιδιά βρίσκονται εδώ με αφορμή τα γυρίσματα μιας ταινίας η οποία θα προβληθεί μέσα στο 2019. Για θύμισέ μου, πρόκειται για μια ταινία η οποία περιστρέφεται γύρω από την νόσο του Αλτσχάιμερ. Μέσα μπορούμε να μάθουμε και να δούμε πολλά από τον κόσμο των ατόμων με τη συγκεκριμένη νόσο, αλλά και πώς οι γύρω τους, όλοι οι άνθρωποι, φροντιστές, οικογενειακό περιβάλλον και όχι μόνο, αντιλαμβάνονται και βρίσκονται στο πλευρό όσων ατόμων πάσχουν από αυτήν την νόσο. Κύριε Κιμούλη, έκανα μεγάλη εισαγωγή, αλήθεια είναι. Ωστόσο, πριν από λίγο τελειώσατε την τελευταία σκηνή της ταινίας. Συμμετείχατε κι εσείς σε μια ταινία που προάγει και τον εθελοντισμό. Και θέλω να μου μιλήσετε λίγο για την παρουσία σας, γιατί γνωρίζω ότι με το που σας έγινε η πρόταση ήταν θέμα χρόνου. Νομίζω μέσα σε 2-3 ώρες απαντήσατε ότι θα συμμετέχετε τελικά στο ρόλο στον οποίο σας έδωσαν. Ναι, θεωρώ υποχρέωσή μου. Υπάρχει ένας σπουδαίος, υπήρχε μουσικοσυνθέτης, ο Σέμπερκ, που είχε πει ότι η τέχνη δεν πηγάζει από αυτό που μπορείς να κάνεις, αλλά από αυτό που οφείλεις να κάνεις. Υπάρχει μία έννοια χρέους στον χώρο της τέχνης. Κατ' επέκταση, όταν έμαθα για την προσπάθεια που κάνουν εδώ τα παιδιά, η κυρία Σβολιαντοπούλου και η υπόλοιπη ομάδα της, είπα αμέσως ναι. Και το ναι ήταν με μεγάλη χαρά και με μεγάλη ταχύτητα υπόθηκε το ναι. Το θέμα με συγκίνησε πάρα πολύ. Τυχαίνει... Ο δικός μου πατέρας έφυγε 105 ετών. Κατ' επέκταση, εγώ δεν γνώρισα ουσιαστικά πατέρα όσο παππού, όσο το θυμάμαι, γιατί με γέννησε μεγάλη ηλικία, με έκανε. Και πάντα είχα μια ιδιαίτερη τρυφερότητα για αυτή την τρίτη ηλικία. Τώρα την πλησιάζω κι εγώ. Αλλά με συγκινεί ιδιαίτερα όταν άνθρωποι ασχολούνται με αυτή την περίοδο του ανθρώπου που είναι η τρίτη ηλικία, με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και ιδιαίτερα το θέμα του Αλτσχάιμερ. Και μπορώ να πω ότι αυτοί που θέλουν αγκαλιά είναι οι άνθρωποι που είναι γύρω από αυτούς τους ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ. Και αυτό που θα ήθελα να τους πω είναι ότι ούτε ενοχικά να νιώθουν, ούτε να ντρέπονται που ένα συγγενής τους έχει πάσχει από αυτή την νόσο, γιατί ουσιαστικά το Αλτσχάιμερ, κατά την πτωχή μου γνώμη, είναι μία άμυνα της ίδιας της φύσης. Σαν να προστατεύει τον άνθρωπο η φύση από μία σειρά πόνων, πληγών, και σαν να τον προστατεύει για να μην τους σκέφτεται αυτούς τους πόνους. Κυρία Σβολιαντοπούλου, είναι όντως το σημείο αυτό που σας, ουσιαστικά σας ενέπνευσε, σας έβαλε στη διαδικασία εδώ και περίπου 2 χρόνια να βάλετε κάτω το σενάριο και με διάφορες σκηνοθετικές απόψεις να μπορέσετε προς τα έξω να περάσετε το δικό σας μήνυμα. Και για αυτούς τους ανθρώπους, το ξαναλέω, οι οποίοι πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο, αλλά και για τις οικογένειές τους, που και αυτοί βεβαίως ζουν σε μια παράλληλη ζωή με αυτούς. Ακριβώς. Γενικά, όλο αυτό ξεκίνησε γιατί και εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια φροντιστών. Μεγάλωσα μέσα σε μια τέτοια οικογένεια. Αλλά μεγαλώνοντας, βλέπεις ότι αυτό επεκτείνεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει μόνο δική σου οικογένεια. Υπάρχουν άλλες τόσες οικογένειες που το βιώνουν. Το πρωί, λοιπόν, είχαμε την ίδια συζήτηση με τον Γιώργο και συζητούσαμε περί πόνων. Και ουσιαστικά εκεί πέρα που κατέληξε είναι ότι η ταινία, ναι, μεν θέλω να τους επιβραβεύσει, αλλά θέλω να τους δυναμώσει, να τους κάνει να σταθούν στα πόδια τους.
Ναι, με περνάνε ό,τι περνάνε. Ναι, με είναι ψυχοφθόρο. Όμως λίγη αντοχή ακόμα, λίγη υπομονή. Αυτός είναι ο κύριος στόχος πλέον. Νομίζω είναι ένα μεγαλοπίβολο σχέδιο που είχατε και σιγά σιγά διευθετείτε και τις τελευταίες σκηνές. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η ταινία και νομίζω μέσα στο 2019 θα έχουμε την προβολή. Ναι, έτσι, σήμερα και, ήταν η τελευταία μας. Ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι μαθαίνω πώς πάνε τα γυρίσματα, γιατί έχουμε και έναν άνθρωπο δικό μας μέσα στην ταινία που νομίζω έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Μιλάω και για την Ανδριανή Αγγελιδάκη, την διευθύντρια του site neakrit.gr, η οποία θα έχει ένα ρόλο κλειδί στην όλη υπόθεση. Ναι, το πρωταγωνιστικό. Και βεβαίως έχουμε και τον Αντώνη Ρενιέρη, γνωστό για τις σκηνοθετικές του έτσι απόψεις και φαντασιώσεις, θα μπορούσα να πω, σκηνοθετικές κατά καιρούς. Αντώνη, δύο λόγια και από εσένα θέλω. Πώς προέκυψε τελικά αυτή η σχέση με την Μέρη και πώς τελικά, είχαμε κουβέντα προηγουμένως, και πώς τελικά καταλήξατε στο γεγονός ότι θα πρέπει να περάσετε ένα μήνυμα μέσω μιας ταινίας. Εμένα ξεκίνησε η συνεργασία μου εντελώς τυχαία. Δούλευα πάνω σε ένα project δικό μου, εντελώς άσχετο με αυτό. Και έψαχνα να βρω μία ψυχολόγο για να γεμίσει το κενό αυτό. Και ήρθε μέσω κοινού γνωστού η Μαρία. Μετά από λίγο καιρό μου είπε ότι έχω ένα project. Λέω, ωραία, για να το δούμε. Και μόλις είδα το δικό της, λέω, ας το δικό μου. Γιατί ήταν πιο άλλου ύφους το δικό μου. Και μου άρεσε πάρα πολύ και είπα να πάμε της Μαρίας. Γιατί έχει να πει αρκετά. Μάλιστα. Κύριε Κιμούλη, πόσο εύκολο ή δύσκολο τελικά είναι για ένα ηθοποιό να προσεγγίσει την ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου ο οποίος πάσχει από τη συγκεκριμένη νόσο και είναι χαμένος έτσι σε ένα ιδιαίτερα μοναχικό περιβάλλον? Ναι, ξεκινώντας από μία παρομοίωση τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, ότι για τους ανθρώπους που ζουν γύρω από τους ασθενείς και για να μην ντρέπονται, που είναι βασικό, και για να μην νιώθουν ενοχές οι πάσχοντες από Αλτσχάιμερ, είναι αυτό που είπαμε, μία προστασία που η ίδια η φύση κάνει. Σαν να κρυώνουν και σκεπάζουν με μία κουβερτούλα. Δεν ντροπή αυτό και δεν χρειάζεται και να τους την τραβήξουμε την κουβέρτα, θα τους αφήσουμε. Από ό,τι φαντάζομαι έχετε διαβάσει το σενάριο, γνωρίζετε για την ταινία, στο έπακρο νομίζετε ότι καλύπτει τελικά αυτή τη σκέψη που μόλις εκφράσατε η προσπάθεια των παιδιών? Είναι, ναι. Τώρα κατά πόσο συμφωνούν ή όχι με αυτό που λέω περί άμυνας της ίδιας της φύσης, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά λέω την δική μου γνώμη. Αλλά η ταινία, ναι, είναι έτσι. Και δεν ξέρω αν το είπαν τα παιδιά, όλα τα παιδιά εθελοντικά υπάρχουν. Η ταινία φτιάχτηκε επειδή απλώς το θέλουμε. Εκεί θέλω να σας πω, γιατί συμμετέχετε, ναι, μεν εσείς, θέλω να με διορθώσετε, η Κάρμεν Ρουγγέρι, ο ηθοποιός ο κύριος Αποστολάκης. Δεν ξέρω, ξεχνάω κάποιον. Ναι, ο κύριος Ζουγανέλης. Ο Γιάννης Ζουγανέλης. Όλοι αυτοί λοιπόν. Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κιμούλη, κατά πόσο είναι σε μια εύκολο, σε μια δύσκολη περίοδο και για την τηλεόραση και για το θέατρο και για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Πόσο τελικά εύκολο είναι ένας άνθρωπος από ερασιτέχνης μέχρι επαγγελματίας ηθοποιός, νέος ή μεγαλύτερος σε ηλικία, να συνεισφέρει τελικά σε μια τέτοια προσπάθεια που έχει τον εθελοντικό χαρακτήρα, περνώντας αυτό το μήνυμα μέσα από μία ταινία? Κοιτάξτε, σας το είπα και πριν, ότι υπάρχει μία έννοια χρέους μέσα στο χώρο της τέχνης και επίσης εγώ είμαι και πιστός μιας φράσης που λέει ότι αγαπάω πάνω απ' όλα σημαίνει οφείλω. Και τέτοιου είδους πράξεις εγώ τις αγαπάω. Άρα οφείλω να είμαι δίπλα. Τώρα, η δυσκολία που αναφέρατε πριν για το πώς κανείς μπορεί να προσεγγίσει, ξέρετε, η κατασκευή ενός ρόλου ή ενός χαρακτήρα δεν γίνεται πάντα μέσα σε ένα επίπεδο γνώσης ή σε ένα επίπεδο να έχεις βιώσει κάποιες αντίστοιχες συνθήκες που απαιτεί ένας χαρακτήρας, ένα πρόσωπο. Φτάνει και η φαντασία. Η φαντασία είναι βατήρας δημιουργίας, σημαντικός. Έτσι, σωστά. Κυρία Βουλιαντοπούλου, περιγράψτε μας λίγο την πλοκή, γιατί δεν μιλάμε τόση ώρα για την ταινία, αλλά θέλω να κατατοπίσουμε λίγο τους τηλεθεατές, να γνωρίζουν τελικά
την πλοκή της ταινίας και ποιο θα είναι το περιεχόμενο το οποίο θα απολαύσουμε και στη μεγάλη οθόνη προσεχώς. Ωραία. Ουσιαστικά μια περιλήψη είναι ότι υπάρχει ένα group therapy φροντιστών. Ο καθένας φροντιστής έχει μια διαφορετική προσωπικότητα. Πρωταγωνιστικό ρόλο λοιπόν έχει η Ελένη, της οποίας η μαμά πάσχει από την νόσο. Δεν μπορεί να το αποδεχτεί όλο αυτό που συμβαίνει, προσπαθεί να το βρει λίγο μέσα της να το δουλέψει. Όμως αρχίζει αυτό και προχωράει. Και προχωράει, η νόσος δεν σταματάει έτσι κι αλλιώς. Και δείχνουμε λοιπόν στο τέλος, με έναν πολύ ανατρεπτικό τρόπο, πώς γίνεται ένας φροντιστής να αποδεχτεί όλη αυτή την κατάσταση και να δώσει δύναμη είτε σε άλλους, είτε στον εαυτό του, είτε και στον ίδιο τον πάσχοντα. Μπορεί, πιστεύετε, να εμπνεύσει συγκεκριμένη ταινία, να δώσει ενάψματα και κίνητρα σε ανθρώπους που ζουν στο ίδιο περιβάλλον με άτομα τα οποία πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο? Θα σας πω. Εδώ πέρα... Σίγουρα είναι μέλημά σας, φαντάζομαι. Κύριο, αλλά θεωρώ ότι εγώ εμπνεύστηκα μέσα από αυτό που έζησα. Δεν θα εμπνευστούν οι άλλοι μέσα από αυτό που θα δουν και θα ταυτοποιήσουν τον εαυτό τους με κάτι που θα δουν μέσα στην ταινία. Οπότε είμαι σίγουρη γι' αυτό σαν αποτέλεσμα. Το θέμα μου είναι να αντιληφθούν ποιος είναι ο αγώνας τους. Σαν να φανείς ήρωες, να καταλάβουν ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα υπήρχε τίποτα. Μάλιστα. Για θυμισέ μου, κύριε Ρενιέρη, ο τίτλος της ταινίας, τον επαναλαμβάνω. Πώς καταφέρατε να δέσετε την σκηνοθετική σας φαντασία με το κομμάτι της ψυχολογίας, το κομμάτι της αντιμετώπισης και τις ιδέες και το σενάριο βεβαίως της κυρίας Φωλιαντοπούλου? Αυτό ξεκινάει... Ήταν εύκολο, δύσκολο τελικά το έργο? Εντάξει, δύσκολο είναι. Το θέμα είναι ότι έχεις μία... σου δίνεται μία κατεύθυνση προς ένα αντικείμενο το οποίο δεν το έχεις ζήσει. Οπότε στην ουσία πρέπει να μπεις σε αυτό. Πρέπει να μάθεις γι' αυτό πολύ, ώστε να μπορέσεις να πάρεις οδηγίες βέβαια από έναν ψυχολόγο, πολύ σημαντικό, ώστε να ξέρει τι μπορεί να νιώθει ο άνθρωπος σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Οπότε, πατώντας εκεί και βάζοντας το σκηνοθετικό κομμάτι να αποδώσω τις σκηνές που πρέπει σε εικόνες, βασίστηκε το... Μάλιστα. Κύριε Κιμούλη, ποιος ήταν ο ρόλος σας? Γιατί υπενθυμίζω, πριν από περίπου μία μισή ώρα, νομίζω γυρίζατε τη σκηνή, σας τρέξαμε λίγο μέχρι να έρθετε στο στούντιο. Ποιος ήταν ο ρόλος τον οποίο καλείστε? Είναι ένας πατέρας που τον έχουν εντός εισαγωγικών το ρήμα ακουμπήσει σε έναν οίκο ευγυρίας και περιμένει κάθε τόσο τον γιο του να τον επισκεφθεί. Και ο γιος δεν έρχεται. Μάλιστα. Νομίζω ότι αν προχωρούσε λίγο ακόμα ο κύριος Κιμούλης, ίσως μαθαίναμε και κάποιες πτυχές ταινίας. Πήγα να του σκουντήξω το πόδι. Είδα το βλέμμα, γι' αυτό δεν συνεχίζω την ερώτηση. Γιατί είμαι σίγουρος ότι έχουμε να δούμε πολλά τους επόμενους μήνες και όταν τελικά. Πότε θα έχουμε πρώτη προβολή, δεν γνωρίζουμε. Πρώτη προβολή, ίσως έχουμε τον Οκτώβριο. Αν δεν συμβεί κάτι απρόπτο, ναι. Μάλιστα. Κύριε Κιμούλη, γνωρίζω ότι και το τελευταίο διάστημα έχετε ανεβάσει σαν ήδη και την παράσταση στο Παγκάκι στην Αθήνα και θα κάνετε και μία κάθοδο στην Κρήτη. Θέλω να μου περιγράψετε λίγο και την πλοκή της συγκεκριμένης ταινίας. Θα ήθελα έτσι να δώσω μια. Εννοείται του θεατρικού έργου, δηλαδή. Του θεατρικού έργου, το Παγκάκι. Ναι. Εγώ πριν μιλήσουμε για το Παγκάκι πολύ γρήγορα. Παρακαλώ. Θέλω να πω ότι προσπάθειες σαν και αυτές που κάνει η κυρία Σφαλιτοπούλου αλλά και η ομάδα της. Σε μια χώρα που εγώ τη χαρακτηρίζω ομφαλοκεντρική, που οι περισσότερες δουλειές, παραγωγές, κινηματογραφικές ή θεατρικές προσπάθειες δυστυχώς γίνονται μόνο σε αυτό το κέντρο που λέγεται Αθήνα, όταν υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που επιμένουν να δημιουργήσουν στον τόπο τους, εγώ σε αυτές υποκλίνομαι και οφείλω να είμαι συνέχεια δίπλα. Και νομίζω ότι το ίδιο έπραξαν και οι υπόλοιποι ηθοποιοί οι οποίοι συμμετέχουν στην ταινία, έτσι. Ωραία. Τώρα, στις 18 Ιουλίου θα είμαστε στο Ηράκλειο με τη Φωτεινή την Παξεβάνη. Θα παρουσιάσουμε στην Τεχνόπολη το Παγκάκι και την επόμενη ημέρα, 19, θα παρουσιάσουμε το Παγκάκι στο Ρέθινο, στο θέατρο Μυθοδία. Από ό,τι διαβάζω για την πλοκή, λίγο και πριν έρθετε, διάβαζα για την πλοκή της συγκεκριμένης θεατρικής παράστασης. Τελικά, πόσο δύσκολο είναι να μπορούν να συνυπάρξουν δύο άτομα? Και νομίζω έχει και άμεση σχέση λίγο και με το
αυτό που συζητούσαμε την προηγούμενη. Το θέμα του έργου καταρχάς είναι, κινείται σε αυτή τη φοβερή ερώτηση, μπορούν οι άνθρωποι πια να ζήσουν μαζί ή μήπως δεν μπορούν. Ή μήπως έχουμε μάθει να ζει με έναν τρόπο βίο πολλές φορές ο καθένας μόνος του. Δυστυχώς ανακαλύπτει σιγά σιγά ότι ο τρόπος που μπαίνει ένας άνθρωπος μέσα σε μία σχέση, και αυτό καθορίζει και τη σχέση, τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι μπαίνουν σε μία σχέση με το ένα πόδι, το άλλο το αφήνουν έξω. Φόβος, προσπάθεια να έχουν νιώσουν μία σιγουριά, μήπως και πληγωθούν. Με αυτό όμως τον τρόπο και με αυτή τη στάση, με το ένα πόδι μέσα σε σχέση και το άλλο έξω, η σχέση αυτή εκ των πραγμάτων έχει ημερομηνία λήξης. Άρα μήπως πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε τις σχέσεις, γιατί ουσιαστικά ζούμε με τους άλλους. Έχουμε ανάγκη τους άλλους. Μάλιστα. Δεν αντέχουμε μόνοι και το ξέρει ο καθένας αυτό. Μιας και σας έχω εδώ, γιατί θα επιστρέψω μετά και σε εσάς, μην νομίζετε ότι σας έχασα, έκανα μια μικρή παρένθεση μόνο. Απλά ξέρω ότι τον κύριο Κιμούλη δεν τον έχουμε τακτικά και στην Κρήτη. Θεωρώ ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο η άποψη πάντα μετρούσε, πάντα μετράει. Και σας ρώτησα και πριν ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας και εκτός αέρα, για το πώς βλέπετε γενικά την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στο πολιτικό σκηνικό. Γνωρίζουμε ότι είστε ένας άνθρωπος που πέρασε από την αριστερά. Προηγήθηκαν ευρωεκλογές. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάλι εθνικές εκλογές. Νομίζω το διακύβευμα είναι μεγάλο, ούτως ή άλλως. Και έχω την εντύπωση ότι ένα σχόλιο δικό σας αξίζει να το ακούσουμε γύρω από τα όσα συμβαίνουν. Ναι, καταρχάς δεν πέρασα από την αριστερά. Βρίσκομαι στην αριστερά. Βρίσκεστε στην αριστερά. Και είμαι από τους ανθρώπους που πάνω απ' όλα πιστεύουν στην ισότητα των ανθρώπων. Δυστυχώς αυτό το οποίο ζούμε είναι μία διάρρηξη συνέβη. Ελπίσαμε κάποια στιγμή. Και δυστυχώς αυτή η ελπίδα έμεινε στο σιρτάρι. Εγώ αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων στηρίζω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πιστεύω ότι είναι μια παράταξη που πρέπει να στηριχθεί, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο αντιπολιτευτικός λόγος σε μια Βουλή που αποτελείται από κόμματα που στην πραγματικότητα κινούνται στον ίδιο σχεδόν ιδεολογικό χώρο, στον χώρο εννοώ μιας φιλελεύθερης αντιμετώπισης του κοινωνικού μας, της κοινωνίας μας, και μία γερή αντιπολίτευση η οποία ουσιαστικά δεν έχει άλλον στόχο από την προστασία των μη προνομιούχων, γιατί οι προνομιούχοι είναι λίγοι και όλοι εμείς οι άλλοι είμαστε μη προνομιούχοι, και αυτό πολλές φορές το ξεχνάμε, και θα συνεχίσουμε να παραμένουμε μη προνομιούχοι από τη στιγμή που αφήσουμε αυτούς τους ελάχιστους προνομιούχους να καθορίζουν τη ζωή μας. Άρα θεωρείτε, φαντάζομαι, ότι είναι μεγάλο το διακύβευμα, είναι εκλογές κλειδί, εκλογές που ενδεχομένως ναι, θα έπρεπε και με βάση τις περιστάσεις να αλλάξουν τα δεδομένα. Έχουμε μία, αν θέλετε, καθαρά φιλελεύθερη παράταξη, την Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μία σοσιαλδημοκρατική παράταξη, η οποία κινείται πάλι και αυτή μέσα σε δρόμους και σε ατραπούς φιλελεύθερους. Και έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ που λειτουργεί και αυτός φιλελεύθερα, με πιο ανθρώπινο πρόσωπο, είναι αλήθεια. Μάλιστα. Είναι φυσικό, σχεδόν αναγκαίο, η μία αντιπολίτευση όπως είναι το ΚΚΕ, όπου θα αντιστέκεται, αν μη τι άλλο, σε αυτήν την κίνηση του φιλελευθερισμού που πλέον θεωρείται σχεδόν μονόδρομος. Και όμως δεν υπάρχει μονόδρομος. Αν υπήρχε μονόδρομος, η ανθρωπότητα θα είχε μείνει ακόμη στα σπηλαία. Μάλιστα. Θέλω να κλείσω και με ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι. Κυρία Βελιαντοπούλου, επιδιώξεις, γιατί ξέρω ότι προχωρήσατε σε ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα, μήνυμα προς το λαό. Είναι ταινία η οποία ετοιμάζεται για Θύμησέ μου, ξαναεπισημένω τον τίτλο. Ανάλογη ταινία, φαντάζομαι, δύσκολα πλέον συναντάμε στη μεγάλη οθόνη. Και δεν ξέρω αν τελικά έχετε σκοπό να επενδύσετε και πάνω στην δική σας ιδιότητα, η οποία είναι και το κομμάτι της ψυχολογίας, της ψυχολόγου. Και μελλοντικά δούμε ανάλογου τύπου έργα. Εφόσον κλείνουμε λοιπόν, εγώ θα μπορέσω να μιλήσω, κοιτάω από εδώ. Ουσιαστικά ναι,
Το 20 μπαίνουμε δυνατά σε κάτι καινούριο. Α, έχουμε ήδη σχέδια. Ναι. Μάλιστα. Τώρα ήδη από το 19 ξεκινάμε μαζί με τον Αντώνη συνεργασία επίσης για κάτι καινούριο διαφορετικό. Φυσικά και θα ακολουθήσω το επάγγελμά μου, έτσι κι αλλιώς το ακολουθώ ήδη. Δηλαδή, ασκώ κανονικά το επάγγελμα ενώ του ψυχολόγου. Ενώ αν εμπνευστείτε και μέσα από το επάγγελμά σας και οι ταινίες, δηλαδή τα δημιουργήματά σας, θα προέρχονται από εκεί. Όλα θα έχουν να κάνουν με κοινωνικό θέμα και επίσης θα έχουν να δώσουν και κάτι στον κόσμο. Δηλαδή, δεν θέλω να αφήσω τίποτα ασχολίαστο, τίποτα με ταμπέλα, με το στερεότυπο μιας κοινωνίας. Θέλω να δώσω κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω για τον κύριο Ρενιέρη, πολύ σύντομο. Πες μου. Περιμένετε πολλά από τις προβολή της ταινίας. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα και έρχονται πολλά πράγματα. Αυτό. Μάλιστα. Μπορούμε πριν κλείσουμε μόνο να ευχαριστήσω την περιφέρεια, τα Πρινσέλια και το Κνωσός Μπιτς. Ήθελα απλά να το ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε καρτερικά την ταινία, την πρώτη προβολή. Κύριε Κιμούλη, σας ευχαριστώ θερμά που δώσατε το παρόν στην Crete TV και στην εκπομπή Crete σήμερα. Καλή επιτυχία, κυρία Βολιαντοπούλου και κύριε Ρενιέρη. Είμαστε δίπλα σας, ούτως ή άλλως, το αποδεικνύουμε και εμπράκτως. Καλή συνέχεια.